Γόνος της αυτοκρατορικής οικογένειας των Λασκάρεων, ο Όσιος Νίλος ο Ερυχιώτης υπήρξε ο ιδρυτής της ιστορικής μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γυρομερίου. Η ονομασία της οφείλεται είτε στο Ιερομερίου, Ιερό Μέρος, είτε στο Γυρομερίου, Γυραιό και Μέρος. Είναι κτισμένη βορειοανατολικά των Φιλιατών σε ιδηλιακό τοπίο του όρους Φαρμακοβούνη και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών και Γυρομερίου. Ο ιδρυτής, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, αρχές του 13ου αιώνα, απαρνήθηκε νωρίς τα εγκόσμια, έγινε μοναχός στη Μονή των Ακημήτων. Με άλλους συμμοναστές πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, επιστρέφοντας όμως στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε σε σύγκρουση με τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ο Παλαιολόγο για το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών, γι' αυτό και εξορίστηκε. Διέμεινε 3 χρόνια ως πορτάρης στη Μονή των Ιβύρων και επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου επέστρεψε στην πόλη για να ξεκινήσει νέα περιοδία στην Αγία Γη. Κατόπιν μετέβη στο όρο Σινά, όπου έμεινε 7 χρόνια. Στη συνέχεια διέμεινε 3 χρόνια στην Ιεριχώ και 14 χρόνια στη Μονή Αγίου Γερασίμου στον Ιορδάνη ποταμό. Τέλος, περνώντας τα νησιά του Αιγαίου εν πολύ κακουχία και ασκήση, σύμφωνα με το συναξάρι του, ήρθε στην Πελοπόννησο, την Κέρκυρα και έφτασε στα παράλια της Αυλώνος Βορείου Ηπείρου, σε τοποθεσία που λεγόταν Ιεριχώ, εξού και η προσωνυμία του Ερυχιώτης, κατά παραφθοράν του Ιεριχιώτης. Κατασκεύασε εκεί ένα κελί και έζησε για λίγο καιρό. Λόγω της φήμης του, κάτοικοι της Θεσπρωτείας τον προσκάλεσαν να μεταβεί νοτιότερα στην περιοχή τους. Ο Νίλος δέχτηκε και ήρθε στην περιοχή του Γυρομερίου, εγκαταστάθηκε σε παλαιό ασκητήριο στον απότομο βράχο Ροδάνη, απέναντι από το σημερινό μοναστήρι. Ήταν τότε 80 ετών. Σύντομα η φήμη του προσήλκυσε και άλλους μοναχούς και σχηματίστηκε μικρή αδελφότητα. Από το ασκηταριό στο Ροδάνι, οι μοναχοί παρατηρούσαν ένα παράδοξο φως στο απέναντί τους βουνό. Παρακινημένοι από αυτό, ήρθαν στο σημείο εκείνο, όπου βρήκαν την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, η οποία σώζεται και φυλάσσεται στο καθολικό της μονής. Ενόησαν ότι εκεί έπρεπε να ανεγείρουν μονή, πράγμα που έκαναν. Ο Νίλος έλαβε και το χάρισμα της ιεροσύνης, έγινε ηγούμενος και έθεσε τις βάσεις για την οργάνωση και λειτουργία της αδελφότητος με τη διαθήκη που παρέδωσε στους διαδόχους του λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του στις 2 Ιανουαρίου του 1334 σε ηλικία 106 ετών. Το 1924 ο τότε ηγούμενος Φιλόθεος Παπαδόπουλος ανήγειρε επί του τάφου μικρό ναό. Για τους πρώτους αιώνες μετά την ίδρυση δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες γύρω από την ιστορία της Μονής, αν και νωρίς τιμήθηκε με την αναγνώρισή της ως πατριαρχική και σταυροπηγιακή και έγινε έδρα εξαρχίας, καθώς μαρτυρούν πατριαρχικά σιγήλια, το αρχαιότερο σωζόμενο είναι του 15ου αιώνα. Περιόδους ακμής διαδέχονταν χρόνια παρακμής, ανάλογα και με την κατάσταση των υποκειμένων στην εξαρχία χωριών, 12 με 15 συνήθως. Στην Πατριαρχία μάλιστα του Καλλινίκου III έφτασε σε τέτοια ένδια που της χορηγήθηκε άδεια να διενεργήσει έρανο υπέρ αυτής. Το 1800 ο Πατριάρχης Νεόφυτος ο 7ος ανύψωσε την εξαρχία σε Επισκοπή Γυρομερίου υπό τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Στα επόμενα χρόνια σημειώθηκαν αλλεπάλληλες μεταβολές του διοικητικού καθεστώτος, ώσπου το 1895 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος ο 7ος την προσάρτησε στη Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών και Γυρομερίου. Το κτηριακό συγκρότημα είναι αποτέλεσμα οικοδομικών εργασιών που έγιναν σε διαφορετικές εποχές. Περιλαμβάνει τα επόμενα κτίσματα. Το καθολικό από πλευράς αρχιτεκτονικής ανήκει στον τύπο των τετρακιόνιων σταυροειδών εγγεγραμμένων με τρούλο. Κτίστηκε σταδιακά. Ο κυρίως ναός το 1568 με δαπάνη κάποιου ηγεμόνος της Ουκροβλαχίας που καταγόταν από την οξιά Πογονίου.
Το ιερό και ο Νάρθηκας μάλλον είναι τμήματα παλαιότερου ναού του 14ου αιώνα. Ο εξονάρθηκας ανοικοδομήθηκε πιθανόν το 16ο αιώνα για προστασία των τοιχογραφιών της εξωτερικής πλευράς του Νάρθηκα. Η αγιογράφηση του ναού έγινε το 16ο αιώνα από άγνωστο καλλιτέχνη και οι εικονιζόμενοι είναι αρίστης βυζαντινής τεχνοτροπίας. Το κατώτερο τμήμα επιζωγραφήθηκε το 1679 με λαϊκή τεχνοτροπία. Το τέμπλο νεότερης κατασκευής αρχών 19ου αιώνα είναι ξυλόγλυπτο με πλούσιο διάκοσμο και εικόνες του 1824 διαχειρός Παπαδιαμάντη από το μονοδέντρι Ζαγορίου. Καλύπτεται με φύλλα χρυσού από το 1829. Σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι είναι εναποτεθειμένη η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, επιζωγραφισμένη κατά το 14ο αιώνα και αμφιπρόσωποι, στην πίσω πλευρά η Πέτρος και Παύλος. Σε ένα κτίριο είναι οι αποθήκες και άλλοι βοηθητικοί χώροι στο ισόγειο, τα κελιά, το γραφείο, το αρχονταρίκιο, ο ξενώνας, το παλιό ηγουμενείο, στον πρώτο όροφο. Ανατολικά του Καθολικού, το δεύτερο μεγάλο κτίριο στεγάζει σε τρεις ορόφους, αποθήκες, τα παλιά μαγειρία, φούρνους, τράπεζα και μαγειρίο και την έκθεση των εκκλησιαστικών κοιμηλίων, που κατασκευάστηκε το 1882. Από τον πλούτο των κοιμηλίων που είχαν συγκεντρωθεί στην αιωνόβια πορεία της Μονής, λόγω των ανώμαλων καταστάσεων που επικρατούσαν στην περιοχή, ιδίως στις δεκαετίες 1910 και 1940, μεγάλο μέρος τους έχει χαθεί. Σήμερα σώζονται και φυλάσσονται καλώς ασημένιες λειψανοθήκες με λείψανα των Αγίων Γεωργίου, Παντελεήμονος, Φωτεινής, Αυξεντίου, Φωτίου, Βονιφατίου, Τρίφωνο, Στεφάνου και άλλων. Διάφορα πατριαρχικά σιγήλια, ηγεμονικά ρωσικά χρυσόβουλα, χειρόγραφοι κώδικες, τετραβάγγελο επιμεμβράνης του 14ου αιώνα, η διαθήκη του Ιδρυτού σε αντίγραφο του 1812, 105 βιβλία διαφόρων εποχών, ξυλόγλυπτη σταυρή, δίσκοι, σφραγίδες, δισκοπότερο του 1818, εγκόλπιο, τμήμα του παλαιού τέμπλου και φορητές εικόνες. Σημαντική υπήρξε η εθνική και κοινωνική προσφορά της Μονής Γερομερίου στη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως και της Εθνικής Αντιστάσεως, αποτελώντας κέντρο εξορμήσεως ή καταφύγιο προστασίας των μαχόμενων αγωνιστών, ενώ συμμετείχαν πολλές φορές και οι μοναχοί της. Εξάλλου, φτωχοί και κατατρεγμένοι έβρισκαν σε αυτήν προστασία, σχολεία έπαιρναν οικονομική ενίσχυση, σπουδαστές υποτροφίες. Κατά την τοπική παράδοση που ενισχύεται από την ύπαρξη μυστικής κρύπτης, από ενθυμίσεις σε λειτουργικά βιβλία και από κάποιο δημοτικό τραγούδι, στη Μονή λειτουργούσε επί τουρκοκρατίας κρυφό σχολείο, το 1911, μετά από πατριαρχική απόφαση, ιδρύθηκε και λειτουργήσε η ιερατική σχολή με οικοτρόφους τους μαθητές και τετραετή φίτηση. Η σημερινή αδελφότητα έχει αποδειθεί σε μια προσπάθεια συστηματικής ανακαινήσεως και ανασυγκροτήσεως της ιστορικής Μονής.